Ο Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Νόμου Καβάλας θυμάται 113 χρόνια κλασικού αθλητισμού στην πόλη της Καβάλας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, διοργανώνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση φωτογραφιών αφιερωμένη στον κλασικό αθλητισμό, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι καβαλιώτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την πολύ όμορφη έκθεση και το απόγευμα από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ. Η εκδήλωση αυτή γίνεται για να αποτελέσει το έναυσμα για να κάνουμε αθλητικό μουσείο όλα τα αθλήματα. Εμείς είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Καβάλας, Τάκης Χατζηγρηγορίου, και έχουμε κάνει μια διαδρομή από το 1906 μέχρι σήμερα. Είναι βασικά ένα λεύκωμα αθλητών που έπαιξαν κάποιο σπουδαίο ρόλο από τότε μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα όμως, για να αφήσουμε και παρακαταθήκη, γιατί οι εκθέσεις χάνονται, κάναμε και ένα ωραίο βιβλίο. Το οποίο βιβλίο είναι όλες οι φωτογραφίες με ένα πολύ, πάρα πολύ μικρό βιογραφικό του κάθε αθλητή. Σε μια έκθεση φωτογραφιών κλασικού αθλητισμού, σε μια τέτοια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να μαζευτούν όλες αυτές οι φωτογραφίες, έπρεπε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού να είναι παρόν. Ως Δήμος επιζητούμε τέτοιες συνεργασίες, επιβραβεύουμε τέτοιες δράσεις. Η σημερινή έκθεση φωτογραφιών δεν είναι μια απλή έκθεση με φωτογραφίες, είναι μια αναδρομή στα παλιά, είναι μια προσπάθεια να θυμηθούν και να αναπολύσουν οι παλιοί και να διδαχτούν μέσα από τις φωτογραφίες οι νέοι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της σημερινής έκθεσης φωτογραφίας, που μαθαίνω ότι είναι η πρώτη, άρα θα ακολουθήσουν κι άλλες, και να πω ότι ο Δήμος θα είναι πάντα αρρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Με τον αθλητισμό μεγάλωσα, γιατί πρόλαβα λόγω ηλικίας αυτές τις εικόνες που βλέπουμε εδώ με τους πολύ παλέμαχους αθλητές, δηλαδή την Καβρουβουνόσκονη στο Βερούλιο Στάδιο. Ήμουνα λοιπόν και εγώ αθλητής στο Στίβο, στα πολύ μακρινά νιάτα μου. Αργότερα βέβαια ασχολήθηκα με την παρέα στο μπάσκετ και καταφέραμε να κάνουμε μεγάλη πρόοδο στις ομάδες της Καβάλας και βεβαίως να θεωρούμαστε ότι πετύχαμε άθλους σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη η διάκριση σε αυτό το άθλημα. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού που στην Καβάλα, στην πόλη μας, έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο κλασικός αθλητισμός σήμερα αναδεικνύουν την ιστορία του κλασικού αθλητισμού στην Καβάλα, αναδεικνύουν τα πρόσωπα τα οποία διαδραμάτισαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και να θυμόμαστε κιόλας ότι μαζί με τον αθλητισμό η Καβάλα μεγάλωσε η ίδια. Και ο Δήμος Παγκαίου σήμερα παρών, στηρίζοντας μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαστε εδώ στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας της Καβάλας σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έχει να κάνει με τον κλασικό αθλητισμό. Ο κλασικός αθλητισμός πάντοτε ήταν προνόμιο της Καβάλας. Στο Παγκαίο δεν είχαμε τόσο ανεπτυγμένο κλασικό αθλητισμό. Τώρα με τον Δήμαρχο τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη, με όσες επενδύσεις κάνουμε εκεί, με το Ταρτάν, με όλα αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε και εμείς τον Δήμο Παγκαίου να τον βάλουμε στο θέμα του κλασικού αθλητισμού. Ο κλασικός αθλητισμός ο Στίβος είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Εδώ να συγχαρούμε τους ανθρώπους που πραγματικά μας πηγαίνουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με συγκίνηση βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα, μεσήλικες, υπερήλικες τώρα, με τα κοντά τα σόρτς όταν τότε ήταν μικρά παιδιά και προσπαθούσαν να αθληθούν, να πετύχουν το καλύτερο ρεκόρ. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στον Παναγιώτη τον Χατζημανουήλ. Είναι πραγματικά μια άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση.